Άρχεται η Πανηγυρική Συνεδρία για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Προέδρου της Κυβέρνησης, Γενική Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κύριε Οδυσσέα Ιωάννη Ζώρα. Πρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Σταυροπηγίου, κύριε Αλέξιε. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και Γενικού Επιτελείου Στρατού, υποστράτηγε Ιωάννη Μουστάκη. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και διοικητά της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, υποναύαρχε Φώτιε Μπότσα. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ταξίαρχε Αργύριε Μοστρούφη. Αξιότιμα αντιπεριφερειάρχη του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, κ. Κωνσταντίνε Ζόμπο. Αξιότιμοι κύριοι Πριτάνης, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συνάδελφοι της Ακαδημίας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Με ιδιαίτερη τιμή σας καλωσορίζουμε απόψε στην Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821. Όπως κάθε χρόνο, η Ακαδημία Αθηνών αφιερώνει τη συγκεκριμένη δημόσια συνεδρία για να τιμήσει τους προγόνους μας, τους αγωνιστές του 21 που πάλεψαν με αυταπάρνηση για την αποτύναξη του τουρκικού ζυγού και για την κατάκτηση της ανεξαρτησίας των Ελλήνων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ελεύθερου ελληνικού κράτους. Η Ακαδημία Αθηνών εκφράζει σύσσωμη τη βαθιά ευγνωμοσύνη της για τον ηρωισμό τους. Ο αγώνας για την ανεξαρτησία δεν ήταν μόνο διάστατος, αλλά υπήρξε απόρρια των συντεταγμένων δυνάμεων από ποικίλα πεδία δράσης των Ελλήνων εκείνης της εποχής. Ο συνάδελφος ακαδημαϊκός κ. Ανδρέας Καραμάνος θα εστιάσει σήμερα σε ένα από αυτά τα πεδία και συγκεκριμένα σε αυτό της γεωργίας, με τον πανηγυρικό λόγο τον οποίο θα εκφωνήσει ακολούθως, με θέμα «Η Εθνεγερσία ως σημείο αναφοράς για την εξέλιξη της γεωργίας στη νεότερη Ελλάδα». Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ιδρυτικός Νόμος της Ακαδημίας Αθηνών του 1926 συγκαταλέγει στους σκοπούς του Ιδρύματος, εισαγωγικά, την επιστημονική υποστήριξη και την ενίσχυση της γεωργίας, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα του παραδοσιακά αποδίδεται στο συγκεκριμένο τομέα για την ανάπτυξη της χώρας. Πράγματι, η Ελληνική Επανάσταση στηρίχθηκε και στην πολύτιμη συνεισφορά των αγροτών που συμμετείχαν στον αγώνα, ενώ στη συνέχεια η εθνεγερσία και η απελευθέρωση αποτέλεσαν κομβικά γεγονότα που διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ο γεωργικός τομέας στην Ελλάδα. Κατά τη σημερινή συνεδρία έχουμε επίσης την τιμή να απονείμουμε το αργυρό μετάλλιο στον κύριο Γεώργιο και στην κυρία Κέτη Δαβίδ για το πολύπλευρο έργο τους. Τέλος, θα προκηρυχθεί το αριστείο ιστορικών και κοινωνικών επιστημών του έτους 2025. Παρακαλώ τον συνάδελφο κύριο Ανδρέα Καραμάνο να προσέλθει στο βήμα και να εκφωνήσει την ομιλία του. Κύριε συνάδελφε. Σεβασμιότατε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, αξιότιμε κύριε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εκπρόσωπε της κυβέρνησης, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας και εκλεκτοί συνάδελφοι. Οι ημέρες του Μαρτίου του 1821, που πυρπόλησαν τις καρδιές των σκλαβωμένων Ελλήνων και έβαλαν τα θεμέλια του νέου ελληνικού κράτους,
αποτελούν ιστορικό ορόσημο που ξεφεύγει από τα στενά εθνικά όρια και έχει αποκτήσει παγκόσμιες διαστάσεις. Ο οκταετής αγώνας για την αποτείναξη του απάνθρωπου Οθωμανικού ζυγού, συνδεδεμένος με μεγάλα κατορθώματα, αλλά και από τραγικές συμφορές, έφερε κέριο πλήγμα στο υπογάστριο της κρατεάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σηματοδότησε τον δρόμο προς την ελευθερία όλων των άλλων σκλαβωμένων λαών της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και δημιούργησε νέες πολιτικές ισορροπίες και εξελίξεις στη γυραιά Ήπειρο. Μοιραίο ήταν η απελευθέρωση της Ελλάδας και η ίδρυση του νέου κράτους να αλλάξει άρδιν, εκτός από το πρότυπο διοίκησης, και το εσωτερικό, οικονομικό και κοινωνικό σκηνικό. Γνωστοί Γάλλοι περιηγητές όπως ο Φελίξ Μποζούρ, διπλωμάτης, πρόξενος της Γαλλίας της Μύρνης, στο έργο του «Tableau du commerce de la Grèce» που δημοσιεύθηκε στο Παρίσι το 1800, και ο επίσης γνωστός Φρανσουά Πουκεβίλ, περιηγητής, διπλωμάτης, πρόξενος της Γαλλίας στην αυλή του Αλή Πασά, στο έργο του «Voyage de la Grèce», δημοσιεύθηκε στο Παρίσι το 1826, και οι δυο τους και αγραφούν με θαυμαστή ακρίβεια την οικονομική κατάσταση που επικρατούσε στον ελληνικό χώρο λίγο πριν από την Επανάσταση και τονίζουν την σημασία της γεωργικής δραστηριότητας και των παραγωμένων προϊόντων, αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης που παρήχε το κλίμα και τα γόνιμα εδάφη. Απαριθμούν και ξέρουν την ποιότητα της Κορινθιακής σταφίδας, του καπνού, του βαμβακιού και του σιταριού της Μακεδονίας, του ελαιολάδου της Αττικής και της Πελοποννήσου, του μεταξιού, του μελιού, των σίκων, του μαλλιού των προβάτων και άλλων προϊόντων. Δεν παραλείπουν όμως να διεκτραγωδήσουν την εξαθλίωση του πληθυσμού και τις καταστρεπτικές επιδράσεις του βάρβαρου κατακτητή. Ο Μποζούρ περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση στη Μακεδονία. Γράφει συγκεκριμένα: «Όταν εξετάζουμε τις πολιτικές συνθήκες της περιοχής αυτής, βρίσκουμε ότι όλες οι πληγές μιας βάρβαρης διοίκησης συνενώθηκαν για να απομονώσουν μια από τις ωραιότερες περιοχές της γης για τον πλούτο και την ποικιλία των προϊόντων της. Χιλιάδες καλλιεργητές εργάζονται μόνο και μόνο για να ικανοποιούν έναν πολύ μικρό αριθμό ατόμων. Μικροί τύρανοι ενώνουν τον όγκο της εργασίας ολόκληρης της περιφέρειας για να τον καταφάγουν μόνοι. Για τους δυστυχείς παραγωγούς αφήνουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα για την επιβίωση και ξεπουλούν ό,τι δεν μπορούν να καταφάγουν. Στη Μακεδονία οι χωρικοί πεθαίνουν από την πείνα και οι κύριοι κολυμπούν στο χρυσάφι». Και τελειώνει λέγοντας ότι η φύση πρίκησε με τα πάντα αυτών των τόπων για να τα καταστρέφει η κυβέρνηση, εννοώντας την Οθωμανική κυβέρνηση προφανώς. Μια ανάλογη εικόνα περιγράφει για την Πελοπόννησο ο επιφανής Γάλλος λογοτέχνης και θερμός φιλέλληνας Φρανσουά Ρενέ ντε Σατομπριάν στα απαντά του. Γράφει συγκεκριμένα: «Η Πελοπόννησος είναι έρημος, μόνο χωριά κατεστραμμένα, διαπυρός και σιδήρου συναντά κανείς. Δεινές και παράνομες εις πράξεις, κάθε είδους κακοποιήσεις καταστρέφουν ολοκληρωτικά τη γεωργία και τη ζωή. Ο τυχόν αγάς μπορεί να διώξει τον χωρικό από το καλύβι του, να αρπάξει τη σύζυγό του και να σκοτώσει τα παιδιά του. Οι Πελοποννήσιοι καταφεύγουν στη Μικρά Ασία και ο περιηγούμενος στην Πελοπόννησο βλέπει ερήμωση στους αγρούς, οι γεωργοί εξαφανίστηκαν καθώς και τα ζώα τους». Η ζωφερή αυτή κατάσταση στις παραμονές του ξεσηκωμού ήταν η κατάληξη μιας αλληλουχίας γεγονότων και καταστάσεων που ξεκίνησαν αρκετούς αιώνες πριν και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τους παρακολουθήσουμε σύντομα. Κλειδί στην εξέλιξη της γεωργικής δραστηριότητας είναι η ιδιοκτησία της γης. Στους πριν από τη Φραγκοκρατία Βυζαντινούς χρόνους και ιδίως από το τέλος του 10ου αιώνα,
παρατηρείται συγκέντρωση των γεών στα χέρια της Εκκλησίας και της Αριστοκρατίας και αποδυνάμωση των μικροϊδιοκτητών. Όλα αυτά αναφέρονται στο έργο, το σημαντικό έργο που έχει δημοσιεύσει η αείμνηστη Αγγελική Λαΐου. Οι χωρικοί που εργάζονταν κυρίως ως πάρικοι στους γεωκτήμονες είχαν υπό την ιδιοκτησία τους μικρά κομμάτια γης για την κάλυψη κυρίως των αναγκών της οικογένειας. Η φραγκική κατάκτηση ενδυνάμωσε τις φεουδαρχικές αυτές τάσεις εισάγοντας τα πρότυπα της Δυτικής Ευρώπης. Για παράδειγμα, η Πελοπόννησος διαιρέθηκε αρχικά σε 94 υποτικά φέουδα που αργότερα έφτασαν τα 1000. Σύμφωνα με τον Παπαρηγόπουλο, τα φέουδα αυτά δεν ανήκαν μόνο στους Φράγκους κατακτητές, αλλά και τους εντόπιους άρχοντες. Πάντως, όλα τα δημόσια κτήματα, τα περισσότερα από τα εκκλησιαστικά και όσα αγροτικά δεν ανήκαν στους άρχοντες, κατελήφθησαν από τους Φράγκους. Ήταν αναμενόμενο με τις αλλαγές αυτές να πολλαπλασιαστούν οι χωρικοί που καλλιεργούσαν τα κτήματα αυτά ως δουλοπάρικοι. Παρά την εκδίωξη των Φράγκων, η διοίκηση των Παλαιολόγων συντήρησε το φεουδαρχικό σύστημα, εκχωρώντας μεγάλες εκτάσεις γης, ακόμα και ολόκληρα χωριά, σε γεωκτήμονες. Η Οθωμανική κατάκτηση βρήκε έτσι σχεδόν έτοιμη την υποδομή και επέβαλε ανάλογο καθεστώς ιδιοκτησίας με ορισμένες παραλλαγές κάτω από την βασική θεοκρατική αρχή ότι όλη η γη ανήκει στο Θεό που εκπρόσωπός του είναι ο Σουλτάνος. Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο, πολλά κρατικά βυζαντινά κτήματα και άλλα παλαιά φραγκικά μοιράστηκαν σε διακεκριμένους Τούρκους πολεμιστές, τα λεγόμενα σγιαμέτια. Πολλές έφορες εκτάσεις αρπάχθηκαν με τη βία από διάφορους μπέιδες και πασάδες και με συνεχείς επεκτάσεις απετέλεσαν τσιφλίκια. Άλλα κτήματα δόθηκαν από τον κατακτητή ως ιδιοκτησίες τζαμιών, είναι τα λεγόμενα βακούφια αυτά, ενώ υπήρχαν και κρατικά κτήματα, τα οποία εκμεταλλεύονταν κρατικοί αξιωματούχοι ή σπαχίδες. Παράλληλα υπήρχαν και μεγάλες ιδιοκτησίες μοναστηριών και χριστιανών γεωκτημόνων που μιμήθηκαν τους Τούρκους όσο μπορούσαν και δημιούργησαν και δικά τους τσιφλίκια. Όλες αυτές οι μεγάλες εκτάσεις καταλάμβαναν τις παιδινές και εφορότερες περιοχές. Η καλλιέργεια αυτών των εκτάσεων δε γινόταν από ακτήμονες κολύγους ή μικροϊδιοκτήτες με βάση συγκεκριμένες συμφωνίες με τους γεωκτήμονες, προφανέστατα λεόντιες συμφωνίες. Η μικρή χωρική ιδιοκτησία των υπόδηλων Ελλήνων περιοριζόταν στις φτωχότερες ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Γενικά, οι ιδιοκτήτες όλων των καλλιεργουμένων εκτάσεων κατέβαλαν οπωσδήποτε στην τουρκική διοίκηση το 1/10 της προσόδου, ενώ στους μη μουσουλμάνους ιδιοκτήτες επιβαλόταν επιπλέον ο κεφαλικός φόρος, πολλοί άλλοι φόροι, αλλά και τα λεγόμενα δοσήματα, που συνήθως ήταν προϊόντα εκβιασμού των Τούρκων και των μεγαλογεωκτημόνων προς τους ανυπεράσπιστους καλλιεργητές της γης. Υπολογίζεται ότι οι φόροι έως τα μέσα του 18ου αιώνα απορροφούσαν τουλάχιστον το 1/4 του μεικτού εισοδήματος των Ραγιάδων. Στις αρχές δε του 19ου αιώνα το ποσοστό αυτό έφτασε, ξεπέρασε και το 1/3. Και ενώ γενικά οι φόροι και οι τόκοι δανεισμού μαζί με τις υπόλοιπες αυθαιρεσίες ξεπερνούσαν το μισό της παραγωγής των χωρικών και κτηνοτρόφων, τουλάχιστον στην Πελοπόννησο, η οποία ήταν και από τις περισσότερο ευνοημένες φορολογικά περιοχές. Άμεση συνέπεια όλων των δεδομένων αυτών ήταν η τεράστια διαφορά στον μέσο κλήρο μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων ιδιοκτητών. Σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τον Καποδίστρια, το 9,43% του πληθυσμού που αντιπροσωπεύει το τουρκικό στοιχείο καταλάμβανε το 58% της γης. Ενώ κατά άλλους υπολογισμούς το μέσο μέγεθος του κλήρου ήταν περίπου 66 στρέμματα για τους Τούρκους και μόνο 5,2 για τους Ραγιάδες. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής ήταν η στασιμότητα και η καθυστέρηση της γεωργίας στις μικρές και διασπαρμένες ελληνικές ιδιοκτησίες. Ανάλογα όμως ήταν τα αποτελέσματα και στις μεγάλες ιδιοκτησίες. Αφού οι γεωκτήμονες αδιαφορούσαν τελείως για έργα υποδομής
και βελτίωσης των τσιφλικιών τους, ενώ οι κολύγοι εκμεταλλεύονταν ληστρικά τη γη για να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος, αδιαφορώντας για τις μακροχρόνιες συνέπειες. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, το μέγεθος της ιδιοκτησίας ήταν τόσο μεγάλο, ώστε απέκλειε κάθε δυνατότητα πλήρους εκμετάλλευσης, με συνέπεια την εγκατάλειψη σημαντικού ποσοστού δυνητικά καλλιεργήσιμων καλλιεργειών. Μέσα σε όλα αυτά τα αρνητικά στοιχεία πρέπει να προσθεθούν τα αισθήματα αγανάκτησης που προκαλούσαν στους γεωργούς και στους κολύγους, η αφόρητη καταπίεση και εκμετάλλευση από τους κάθε λογής μεγαλογεωκτήμονες και η αυθαιρεσία του κατακτητή. Μετά μάλιστα τα ορλοφικά, όλη η Ήπεθρος από την Πελοπόννησο έως την Ήπειρο ερημώθηκε από τις θηριωδίες και τις καταστροφές που προκάλεσαν τα στήφη των Τουρκαλβανών εισβολέων. Έτσι, λίγες δεκαετίες πριν από την έκρηξη της Επανάστασης, επικρατεί η εικόνα που τόσο παραστατικά περιέγραψαν ο Μποζούρ και ο Σατομπριάν και διεκτραγωδεί χαρακτηριστικά και ο ανώνυμος συγγραφέας της ελληνικής νομαρχίας. Επιλέξει, η Γεωργή, η σεβασμιωτέρα κλάσης μιας πολιτείας, ο σταθερότερος στήλος της πολιτικής ευτυχίας, ζει χειρότερα και από τα ίδια τα ζώα. Και συμπληρώνει ο Αριστοτέλης Σίδερης ότι στις πιέσεις των Οθωμανών προστίθενται η εκμετάλλευση των Ιθαγενών προεστών, εποπτών της εισπράξεως των φόρων, κοντζαμπάσιδων και της εκκλησίας πίεσης. Κάτι το οποίο έχει σημασία και θα πρέπει να το αναφέρουμε είναι ότι τι συνέβη στη γεωργική παραγωγή της Τουρκίας μετά την Επανάσταση. Η γεωργική παραγωγή λοιπόν της Τουρκίας υποβαθμίστηκε σημαντικά μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος, όπως αναφέρεται σε ένα δημοσίευμα του 1827 που σημειώνει ο Δημήτριος Ζωγράφος, ιστορικός, σημαντικός ιστορικός της ελληνικής γεωργίας. Επιλέξει, οι Τούρκοι, αρεσκόμενοι εις βίων ζωής ληστρικοπολεμικής, εν συνδυασμό προς ζωήν νάρκης και μεγαλοπρεπούς ακινησίας, περιφρονούν την Γεωργία, την θεωρούν δουλικήν ως συνδεωμένην με τους κόπους πολλής εργασίας. Και συνεχίζει, αυτοί, θειασότε της φυσικής ανέσεως του ανθρώπου, αφήνουν εις τους υποδεστέρους τους την ταπεινήν αυτήν ενασχόληση. Με την έκρηξη της Επανάστασης, όλες οι τουρκικές ιδιοκτησίες μετετράπηκαν σε εθνικά κτήματα και καταργήθηκαν όλοι οι δυσβάστακτοι και απεινείς φόροι του δυνάστη. Διατηρήθηκε για τις ανάγκες του αγώνα μόνο η δεκάτη για τα εισοδήματα των ιδιωτικών κτημάτων και το τρίτο δέκατο, δηλαδή το 30%, από όσα εισοδήματα προέρχονταν από εκμετάλλευση εθνικών γεών. Ο επί αιώνες υπόδηλος και καταπιεσμένος χωρικός αγρότης ή κτηνοτρόφος έσπασε τα δεσμά του και έγινε η μαγιά του αγώνα, είτε με το όπλο στο χέρι, αποτελώντας την μεγάλη ανώνυμη μάζα των αγωνιστών, είτε με το αλέτρι και το δικέλι. Ολόκληρη η παραγωγική δύναμη της ελληνικής γης διοχετεύτηκε στην τροφοδοσία των αγωνιστών για το γένος, όπως επικράτησε να λέγεται τότε. Είναι χαρακτηριστική η μαρτυρία του Φιλίμωνος, γραμματέα του Αλέξανδρου Υψηλάντη και ιστορικού, που έγραψε το Δοκίμιο Ιστορικών περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, για την μαζική λαϊκή στήριξη της Επανάστασης κατά τα πρώτα χρόνια. Γράφει ο Φιλίμων, «Όλοι οι δημητριακοί καρποί παντός είδους, όλα τα πίμνια, όλα οι αγέλε και τα άλλα προϊόντα των απείρων τουρκικών ιδιοκτησιών έμεναν διαθέσιμα υπέρ των Ελλήνων. Εκάστοτε δε και χωρία και μονέ και ποιμένες εχορήγουν τροφάς εξιδίων. Όλα τα βάρη του καταγήν πολέμου έφερον άπαντες συγχρόνως και στρατευόμενοι και μη στρατευόμενοι και αρχηγοί και κλήρος και ιδιοκτησία Τούρκων και βοήθεια ομογενών. Εάν εν μέλος της οικογενείας του χωρικού της Πελοποννήσου και της Στερεάς υπηρέτειεν το πολέμο, τα λοιπά, αρενάτε και θήλαια, εγεωπώνουν οικονομούντα τα ανάγκας αυτάς». Και ο Κολοκοτρώνης τονίζει στα απομνημονεύματά του, δηλαδή στη διήγηση των συμβάντων της ελληνικής φυλής, ότι «η τροφή όλου του στρατεύματος ήρχε το από γαστούνι
τόσο τακτική η τοϊζοτραφία, 4.000 φαχτά, 80 κεφάλια γελάδια, ψωμί. Η Γαστούνη ήταν με λύση άτριγο που μας τα έστελνε όλα ο Σισίνης. Εδώ αναφέρεται προφανώς στον Γιώργιο Σισίνη, πρόκριτο της Ηλίας και φλογερό υποστηρικτή και αγωνιστή της Επανάστασης. Αυτή η ομόθυμη στήριξη του αγροτικού κόσμου συνεχίστηκε ως το τέλος του αγώνα, αν και το παραγωγικό δυναμικό της επαναστατημένης Ελλάδος υπέστη κέρια πλήγματα και κυρίως λόγω, ιδιαίτερα κατά το 1824, λόγω των εμφυλίων διενέξεων και κυρίως λόγω της εισβολής του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Κατά την εξιστόρηση του Αμβροσίου Φρατζή, καθόλον το διάστημα της τριετούς διαρκείας του Ιμπραήμ, επεδεινέ και παράλληλοι γαίοι έμειναν ακαλλιέργητοι. Μόνον δε ίστινας ορεινάς γαίας εκαλλιέργουν, καθώς και στα άκρα τεινών πεδιάδων. Ακόμη δε και στις περιπτώσεις αυτές, οι καλλιεργητικές εργασίες γίνονταν με σκοπιές, για να αποφεύγονται οι επιδρομές των στρατευμάτων του Ιμπραήμ, όπως μαρτυρεί και ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης σε άλλα σημεία των απομνημονευμάτων του. Ανυπολόγιστες ήταν οι καταστροφές στις δενδροκομικές καλλιέργειες, αφού με διαταγή του Ιμπραήμ κατακόπηκαν ή πυρπολήθηκαν αμέτρητες εκτάσεις με οποροφόρα δέντρα και ελαιόδεντρα. Και η γη μοιάζει, σύμφωνα με μαρτυρίες ξένου επισκέπτου, να έχει ξυριστεί ως διαξυραφείου και να είναι δύσκολη εξέβρεση ακόμα και κάποιου δένδρου για σκιά και δροσιά μέσα στο καλοκαίρι. Κατά τον ναύαρχο Ζιβιέν ντε Λαγκραβιέρ, που έγραψε μια από τις πληρέστερες ιστορίες της ελληνικής επαναστάσεως, στην Πελοπόννησο, επιλέξει, οικίε, συγκομιδέ, αγροτικά εργαλεία παρεδόθησαν εις τας φλόγας, εάμπελοι εξεριζώθησαν, εσικέ και ελέε εκόπησαν πρόριζα. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Δυτική Ελλάδα μετά την απελευθέρωση, όπως περιγράφεται από τους Μεσολογγίτες κατά την επιστροφή στην κατεστραμμένη πατρίδα τους. Δενδροκοπημένη η γη από τα πλήθη των απανθρώπων τυράννων, εκχερσωμένη και άγριος, προξενεί φρίκιν και τρόμων και γίνεται σχεδόν αγνώριστος εις ημάς τους ιδίους. Τεράστιες καταστροφές προκλήθηκαν επίσης και στον περίφημο Ελαιώνα της Αττικής, που πυρπολήθηκε κατά μεγάλο ποσοστό από τους Τούρκους, αλλά και στην υπόλοιπη στερεά Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι αυτή η εκποίηση γεών αποδείχθηκε διάτρητη ηθικά και διαχειριστικά, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί άκυρη με νόμο 3 μήνες αργότερα, τα πολυθέντα κτήματα ουδέποτε επεστράφησαν στο δημόσιο, λόγω της παραδοσιακής αβελτηρίας των διαφόρων κυβερνήσεων. Έτσι, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΘΥΡΣ, η απελευθέρωση θα βρει στην Ελλάδα σχεδόν 120.000 οικογένειες αγροτών, από τους οποίους υπολογίζονται μόνο 20.000 ιδιοκτήτες. Δεν είναι υπερβολική επομένως η άποψη ότι τους Τούρκους γεωκτήμονες αντικατέστησε το ελληνικό κράτος και ότι οι Έλληνες ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων αυξήθηκαν λόγω αγοράς νέων γεών κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα και μάλιστα σε τιμές ευκαιρίας. Τα πρώτα σοβαρά μέτρα για τη διανομή της γης ελήφθησαν από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Ο εμπνευσμένος κυβερνήτης αντιμετώπισε αμέσως την γεωργία ως την κατεξοχήν κινητήρια δύναμη ανόρθωσης της οικονομίας της καθημαγμένης από τον πόλεμο χώρας του. Από τα πρώτα του μελήματα ήταν η διασφάλιση της εθνικής κυριότητας στις ιδιοκτησίες των απελθόντων Οθωμανών, χωρίς την καταβολή αποζημιώσεων όπως αρχικά απαιτούσαν οι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Αυτό έγινε μετά από συντονισμένες προσπάθειες και το πέτυχε χάρη στην ανεπανάληπτη διπλωματική του δεξιότητα. Έδωσε εντολή λεπτομερούς καταγραφής των εθνικών κτημάτων και με το 18ο ψήφισμα της 3ης Σεπτεμβρίου 1830 αποφασίζει ότι οι καλύβες, οι κατοικίες, τα ερείπια και το έδαφος στο οποίο υπήρχαν αυτά λογίζονται ως ιδιοκτησία των γεωργών, οι οποίοι κατόκουν εις αυτάς και πρώτης επαναστάσεως ή των κληρονόμων αυτών. Ο Καποδίστριας δεν κρύβει την ακράδαντη βούλησή του για διανομή της εθνικής γης, ώστε να δημιουργηθεί μια τάξη μικροκαλλιεργητών,
που θα απέβαινε παραγωγικό στοιχείο για την εθνική οικονομία. Σε μια επιστολή του μάλιστα γράφει χαρακτηριστικά «Εσύναξα ύλην και κτηματογραφίας και ελπίζω εντός ολίγου η κυβέρνηση θέλει δυνηθεί να δώσει εις όλους τους ακτήμονας των επαρχιών κατοίκους μερικά στρέμματα γης». Σχεδίαζε ταυτόχρονα να δώσει ζωή στη γεωργική παραγωγή μέσω βελτιωμένου εξοπλισμού και γεωργικών εφοδίων, επιδιώκοντας τη σύναψη δανείου 60 εκατομμυρίων φράγκων. Ατυχώς, η δολοφονία του ανέκοψε και αυτή του την προσπάθεια, που σίγουρα θα άλλαζε την πορεία εξέλιξης του νέου ελληνικού κράτους. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς ελάχιστα άλλαξε κατά την Οθωνική περίοδο. Με το νόμο του 1835 περί πρικοδοτήσεως ελληνικών οικογενειών προβλεπόταν διανομή της γης με πίστοση 2.000 δραχμών ανά οικογένεια και εξόφληση εντός 36 ετών. Για διάφορους αντικειμενικούς λόγους η ανταπόκριση του πληθυσμού δεν ήταν η αναμενόμενη, αφού μεταξύ 1835 και 1871 η γη που διανομήθηκε αντιπροσώπευε λιγότερο από 10% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης της χώρας. Σημαντικές όμως εξελίξεις στην περίοδο αυτή αποτελούν η βελτίωση της καλλιέργειας του καπνού, η ανάπτυξη της καλλιέργειας της σταφίδας με ειδικές τεχνικές, καθώς και η εισαγωγή της καλλιέργειας του ρυζιού σε ορισμένες περιοχές της στερεάς Ελλάδος. Από όσα ελέγχθησαν γίνεται φανερό ότι η Εθνεγερσία του 1821, η γενεσιουργός δύναμη του νέου ελληνικού κράτους, σηματοδότησε και το ξεκίνημα μετάβασης της ελληνικής γεωργίας από τις μεσαιωνικές δομές και την καθυστέρηση προς τον εξυγχρονισμό και τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα. Η πορεία όμως αυτή ήταν βραδύτατη και επώδυνη. Το πρόβλημα της διανομής των εθνικών γεών παρέμεινε άλυτο για πολλές δεκαετίες από την ίδρυση του νέου κράτους, ενώ οι μεγάλες ιδιοκτησίες στα χέρια λίγων γεωκτημόνων, φεουδαρχικό μεσαιωνικό κατάλοιπο που συντηρήθηκε και διωγγώθηκε τόσο στην τουρκοκρατία όσο και κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα, αποτελούσαν μόνιμο σχεδόν αίτιο κοινωνικών αναταραχών, ιδιαίτερα προς το τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Η διατήρηση αυτών ακριβώς των δομών ήταν και το βασικό αίτιο της καθυστέρησης στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας, αφού κρατούσαν δέσμιες τις παραγωγικές δυνάμεις και εν υπνώση τις ικανότητες που ομολογουμένως διαθέτει ο ελληνικός λαός. Είναι χαρακτηριστικές εν προκειμένου οι απόψεις του πρώτου Έλληνα γεωπόνου, του Γρηγορίου Παλαιολόγου. Αβέβαιος για την ύπαρξή του, αβέβαιος για την μικράν ιδιοκτησίαν, την οποίαν το αυθαίρετον τον άφησε, με ποιαν καρδίαν μπορούσε ο Έλλην να φυτεύσει, να εγκεντρήσει ή να εισάξει νέα φυτά στην παντρίδα του, με τι θάρρος παραδείγματος χάριν μπορούσε να ξηράνει βάλτον, να ανοίξει χέρσους γέας ή να βελτιώσει αγρόν του οποίου ποτέ δεν είναι το βέβαιος κτηματίας. Μόλις το 1871 η κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, κατ' επανάληψη Πρωθυπουργού της Ελλάδος, ψηφίζει τον νόμο περί διαθέσεως και διανομής της εθνικής γης, με τον οποίο διανεμήθηκαν 2.650.000 στρέμματα προς ακτήμονες αγρότες με υποχρέωση αποπληρωμής σε 26 ετήσιες δόσεις και το κοχρεωλήσιο 5%. Σημειωτέων ότι οι εκτάσεις που διανεμήθηκαν κάλυπταν μόνο το 1/4 της καλλιεργήσιμης γης και ότι ο νόμος αυτός κατ' ουδένα τρόπον έφυγε τις μεγάλες ιδιωτικές ιδιοκτησίες της Αττικής και της Εύβοιας. Η προσάρτηση δε της Θεσσαλίας το 1881 αύξησε δυσανάλογα το ποσοστό των ιδιωτικών ιδιοκτησιών, δεδομένου ότι μεγάλες εκτάσεις που ανήκαν σε Οθωμανούς γεωκτήμονες πουλήθηκαν κυρίως σε εύπορους Έλληνες της Διασποράς. Έτσι εντάθηκε το πρόβλημα των τσιφλικιών, η αντιμετώπιση του οποίου καθυστέρησε επί αρκετές δεκαετίες. Την περίοδο 1907-1912 το κράτος αγόρασε και διένυμε 54 αγροκτήματα της Θεσσαλίας σε πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμιλία, ενώ επί κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου
το 1917, ξεκίνησαν αναγκαστικές απαλωτριώσεις τσιφλικιών στην Θεσσαλία, Αττικοβιωτία, Ήπειρο και Μακεδονία. Το χρόνιο όμως πρόβλημα της αγροτικής ιδιοκτησίας λύθηκε οριστικά μετά την Εθνική Συμφορά του 1922 και την ανταλλαγή των πληθυσμών που ακολούθησε. Η αγροτική αποκατάσταση περίπου 700.000 προσφύγων και ακτιμώνων, κυρίως στη Μακεδονία και στην Θράκη, την περίοδο 1923 έως 1928, με μέσο κλήρο 40 έως 50 στρέμματα, ήταν ένα μνημειώδες έργο που έφερε σε αίσιο πέρας η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων. Το έργο αυτό, σε συνδυασμό με σειρά ρηξικέλευθων μέτρων αγροτικής πολιτικής και ενίσχυσης της γεωργικής έρευνας, κυρίως κατά την τετραετία 1928-1932, υπήρξε η αφετηρία του λεγόμενου γεωργικού θαύματος της Ελλάδος, το οποίο κορυφώθηκε στα μεταπολεμικά χρόνια και έως την ένταξη της Ελλάδος στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Κυρίες και κύριοι, η μελέτη του εωδηπορικού της ελληνικής γεωργίας πριν αλλά και μετά την Εθνεγερσία προσφέρεται για εξαγωγή χρήσιμων και πάντα επίκαιρων συμπερασμάτων. Η πορεία αυτή, την οποία για 8 δεκαετίες μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους θα χαρακτηρίζαμε ως μια αλυσίδα χαμένων ευκαιριών για την ελληνική οικονομία, ήταν το αποτέλεσμα της ατολμίας των διοικούντων, της ιδιοτέλειας και της επικράτησης προσωπικών συμφερόντων έναντι του κοινού καλού. Το μίζερο αυτό σκηνικό άλλαξαν μεγάλοι μεταρρυθμιστές όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Αλέξανδρος Κουμουδούρος και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που προσπάθησαν ο καθένας στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του να απελευθερώσουν τις παραγωγικές δυνάμεις της φυλής μας και να αναδείξουν τη γεωργία σε πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης. Μετά από μία περίοδο άνθησης της γεωργικής παραγωγής μεταπολεμικά, ιδιαίτερως επί κυβερνήσεων του Κωνσταντίνου Καραμανλή, η οποία περίοδος αυτή διήρκησε έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο γεωργικός τομέας βιώνει πάλι στη χώρα μας μία παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας και υποβάθμισης λόγω απώλειας σημαντικών ευκαιριών. Τα προβλήματα που διαχρονικά έχουν συσσωρευτεί και η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδα, οθούν τον αγροτικό κόσμο σε κινητοποιήσεις και απαιτούν πιεστικά λύσεις. Η κοινή αγροτική πολιτική, η οποία ουσιαστικά λειτουργήσε στη χώρα μας ως αυτόματος πιλότος για μακρά σειρά ετών, αποδεικνύεται σε συγκεκριμένες δράσεις της κατώτερη των περιστάσεων. Με δεδομένο ότι η γεωργική παραγωγή αποτελεί βασικό στοιχείο του παραγωγικού δυναμικού της χώρας μας και η ευημερία του αγροτικού πληθυσμού είναι ο θεμέλιος λίθος για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής της υπαίθρου, η εκπόνηση ενός μακρόπνοου στρατηγικού σχεδίου για τον αγροτικό τομέα συμπληρωματικά προς τις γενικές κατευθύνσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής αποτελεί επιτακτική ανάγκη και εθνική προτεραιότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητη η συστράτευση όλων, τονίζω, όλων των πολιτικών δυνάμεων με την στήριξη του υψηλής στάθμης επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η χώρα μας. Η ιστορία και η σημερινή επέτειος της Παλιγενεσίας έχουν αποδείξει ότι η ενότητα και η στοχοπροσύλωση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν τα ισχυρότερα εφόδια για την επιτυχία και των πιο δύσκολων εγχειρημάτων. Με αυτές τις προϋποθέσεις και παρά τις δυσκολίες που θα προκαλέσει η κλιματική κρίση και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, η διαμόρφωση και η επιτυχής εφαρμογή ενός νέου προτύπου ολοκληρωμένης γεωργικής ανάπτυξης, πιστεύω ότι εφόσον υπάρχει πραγματική βούληση από τα κέντρα αποφάσεων, είναι εφικτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε θερμά τον συνάδελφο κύριο Ανδρέα Καραμάνο για την ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα ομιλία.
που ανέδειξε μια ακόμα ιστορική και κοινωνική διάσταση που συνδέεται με τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Θα ακολουθήσει η βράβευση του κυρίου Γεωργίου και της κυρίας Κέτης Δαβή με το αργυρό μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών. Παρακαλώ τον κύριο Γενικό να διαβάσει την ανακοίνωση του σκεπτικού της βράβευσης του Ζεύγους Δαβή και θα ακολουθήσει η απονομή. Κύριε Γενικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σεβασμιότατε και εκπρόσωποι της κυβερνήσεως, κύριε τέως Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε τέως Πρωθυπουργέ, κυρία τέως Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, κυρίες και κύριοι, εκλεκτό ζεύγος Γεωργίου και Κατερίνης Δαβίδ. Απονομή αργυρού μεταλλίου της τάξεως των ηθικών και πολιτικών επιστημών στον Γεώργιο και Εκατερίνη Κέτη Δαβίδ. Ο κύριος Γεώργιος Δαβίδ, γνωστός πρόεδρος επιχειρήσεων στην Ελλάδα και διεθνώς, υπήρξε πρωταγωνιστής σε έργα ευποιείας, πάντοτε με τη συμπαράσταση της σύζυγου του, κυρίας Κέτης Δαβίδ, στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιγυρία, τη Σκωτία και αλλού. Ως μέλος των Επιτρόπων του Κοινοφελούς Ιδρύματος Λεβέντη και ως πρόεδρος του Ιδρύματος Γεωργίου και Κατερίνης Δαβίδ, έχει συμβάλει σε μεγάλης κλίμακας έργα φιλανθρωπίας, εκπαίδευσης, αρχαιολογικής έρευνας και συντήρησης μνημείων, ενίσχυσης φορέων πολιτισμού και παιδείας, έργων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και σε πολλές αντίστοιχες κοινοφελείς δράσεις. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η προσφορά του Ζεύγους Δαβίδ στο έργο της φιλανθρωπικής οργάνωσης Aurora, η οποία ενισχύει ασθενείς και στηρίζει τις οικογένειές τους. Η επιλογή της ονομασίας Aurora υποδεικνύει το βάθος της ψυχής των ευεργετών αυτών, γιατί η Aurora συμβολίζει την αυγή, συμβολίζει το πολικό σέλας, συμβολίζει την ελπίδα που έχουν οι κάτοικοι στους πόλους και την ελπίδα που έχει ο καθένας όταν βλέπει τον ήλιο να ανατέλει, τον Απόλλωνα ο οποίος μαζί με την Αθηνά κοσμούν το κτίριο αυτό, το τέμενος της Ακαδημίας Αθηνών. Η Aurora επίσης υποστηρίζει ιατρικά ιδρύματα για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για αιματολογικές θεραπείες. Μεγίστης σημασίας υπήρξε και η ίδρυση από το Ίδρυμα Γεωργίου και Κατερίνης Δαβίδ σύγχρονης ερευνητικής μονάδας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την έρευνα του καρκίνου του αίματος. Εξαιρετική σημασίας επίσης υπήρξαν οι πρωτοβουλίες του Γιώργου Δαβίδ για την ενίσχυση και τον εμπλωτισμό των ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, γνωστού σαν η Αθήνα του Βορρά. Εν ώψη της πολύπλευρης αυτής προσφοράς, η Ακαδημία Αθηνών απονέμει αργυρό μετάλλιο στον κύριο Γεώργιο και την κυρία Εκατερίνη Δαβίδ. Είμαστε ευτυχείς που έχουμε ένα ζεύγος στο οποίο ευχόμαστε μακροζωία, μακροημέρευση και συνέχιση του εκλεκτού έργου ψυχής που προσφέρεται στη χώρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε Γενική, σας παρακαλώ να ανακοινώσετε το προκήρυξη του αριστείου για το έτος 2025 ιστορικών και κοινωνικών επιστημών. Και κοινωνικών επιστημών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει το αριστείο των ιστορικών και κοινωνικών επιστημών, απονεμόμενο σε Έλληνα επιστήμονα εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ο οποίος ή η οποία παραλλήλως προς το σύνολο του προγενεστέρου σπουδαίου έργου του συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό με το έργο που εκπονήθηκε κατά την τελευταία τετραετία στην πρόοδο της ελληνικής επιστήμης. Ως τελική προθεσμία υποβολής κατά τις κείμενες διατάξεις αιτήσεων ή αιτιολογημένων προτάσεων από τα μέλη της τρίτης τάξεως των ηθικών και πολιτικών επιστημών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025. Το αριστείο θα απονεμηθεί. 25. Το αριστείο θα απονεμηθεί κατά την πανηγυρική συνεδρία του Μαρτίου 2025. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρακολούθηση της απόψινής δημόσιας πανηγυρικής συνεδρίας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου του 1821. Συγχαρούμε θερμά τους βραβευθέντες και ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά. Λύεται η συνεδρία.